Την πεποίθησε ότι η παραχώρηση της έκτασης των 60 στρεμμάτων στη Θέρμη για τη δημιουργία του πρώτου θύλακα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη, εξέφρασε ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Ορφανός. Στη χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων προς τους ένστολους εντός του 2014 θα προχωρήσει η κυβέρνηση, ωστόσο η αποκατάσταση των αποδοχών τους δεν θα είναι πλήρης, καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα. Τετράωρες στάσεις εργασίας από τις 8 το πρωί ως και τις 12 το μεσημέρι αποφάσισαν ειδικοί γιατροί του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για την εβδομάδα από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού και καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των εφημεριών. Δεκτή έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αίτηση εμπόρων και υπαλλήλων που ζητούσαν να ανασταλεί η από 7 Εβδόμου 2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου, κρίνοντας ότι έμποροι, καταστηματάρχες και υπάλληλοι θα υποστούν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη και αυτονοήτως δυσεπανόρθωτη ηθική βλάβη. Κατά συνέπεια, τα καταστήματα δεν θα ανοίγουν τις Κυριακές μέχρι να εκδοθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οριστική απόφαση, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στο τέλος του έτους ή στις αρχές του 2015.